Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε κρεμμόδες κοτόπουλο στο πιλίνο. Σε καυτό ελαιόλαδο σοτάρουμε 1 κιλό φιλέτο κοτόπουλο που έχουμε κόψει σε κομμάτια. Όταν ασπρίσει, σβήνουμε με 250 ml λευκό κρασί και αφήνουμε για 5-10 λεπτά να εξατμιστεί. Κόβουμε 3 πιπεριές σε κομμάτια. Τα προσθέτουμε στο κοτόπουλο και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσουν. Βάζουμε 2 κουταλιές αποξηραμένο κρεμμύδι. Αν δεν έχουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ξερό κρεμμύδι που το τσιγαρίζουμε στην αρχή πριν βάλουμε το κοτόπουλο. Αρωματίζουμε με ρίγανη, θυμάρι. Τρεις κουταλιές μουστάρδα. Αλάτι, πιπέρι. Μουσική 200 ml σάλτσα ντομάτας και μαγειρεύουμε μέχρι που να δέσει η σάλτσα. Σε 1 λίτρο κρύο γάλα, διαλύουμε 80 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Τα σουρώνουμε σε ένα κατσαρολάκι. Προσθέτουμε πιπέρι, αλάτι. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να δέσουν. Όταν είναι έτοιμο, κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε 50 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια τριμμένο κίτρινο τυρί. Ενώνουμε τα δύο μείγματα. Τοποθετούμε το φαγητό σε μικρά ή μεγάλα πύληνα σκεύη. Καλύπτουμε με τριμμένο κίτρινο τυρί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Ιδανικά το συνοδεύουμε με τηγανιτές πατάτες ή ρύζι. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!